Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Δεν σας άκουσα την απάντησή σας, γι' αυτό ανησύχησα. Ναι, σας χαρακτήρισα όχι άδικα, πιστεύω, ως πρόσωπο των ημερών. Επίσης, θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπα πριν σας δώσω το λόγο, ότι είστε, νομίζω με διαφορά από τον δεύτερο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που κάνει τόση φασαρία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την ώρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Σας το πιστώνω αυτό. Άρα, αφού είναι πίστοση και όχι χρέωση, είπα να πείτε για καλό, δηλαδή. Βέβαια είναι για καλό. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο πρόεδρος είχε, πώς να το πω τώρα, ρόλο βοηθητικό, ρόλο κομπάρσου, ρόλο. Τέλος πάντων, ας ασχοληθούμε και λίγο με τον πρόεδρο. Δεν λέω για όλους, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων. Συναδέλφων σας που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, καταρχάς, πώς και στη Θεσσαλονίκη η συνέλευση της Ομοσπονδίας? Μου έκανε εντύπωση. Ευχάριστη εννοώ. Εμείς εδώ δεν είναι καλή γραμμή, νομίζω. Θεσσαλονίκη, είμαι στο αυτοκίνητο, πιστεύω ότι είναι ο δικός. Γι' αυτό μπορεί να κάνετε λίγο το σήμα. Με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω, ναι. Είπατε εσείς εδώ και μετά χαθήκατε. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, εννοώ, γιατί είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Λέτε κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό είναι και προσωπικό μου δόγμα. Και δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αφορά και τα Γιάννενα και την Αλεξανδρούπολη και κάθε πόλη της Βορείου Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή πράγματι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, εγώ έχω πει και πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι κατεξοχήν η Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό το λόγο η συνέλευση πρέπει να γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μόνο. Αυτό τώρα το είπατε γιατί ξέρετε ότι μιλάτε στο Λίμπερο στη Θεσσαλονίκη και σας ακούνε περισσότερο Βορειοελλαδίτες. Το έχω πει πολλές φορές. Για να μας χαϊδέψετε τα αυτιά. Το έχω πει πολλές φορές και το έχω κάνει και πρακτικά αλλού η συνέλευση εδώ. Και στη δική σας εκπομπή το έχω πει, ναι. Και σε εσάς προσωπικά. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Όπως και πριν από αρκετό καιρό που είχαμε μιλήσει, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, μου είχατε πει, είχατε εκφράσει για πρώτη φορά αυτές τις σκέψεις, τις περίεργες που έχετε, από την ημέρα που αναλάβατε και μετά. Ας πούμε, πριν από καιρό μου είχατε πει ότι για τους Έλληνες διαιτητές που θέλετε να επιστρέψουν και για το ότι θα θέλατε πάρα πολύ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος να γίνει σε μια χώρα του εξωτερικού, δηλαδή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια άλλη πόλη, ρε παιδί μου, εκτός Ελλάδος. Μου το είχατε πει πριν καιρό και η αλήθεια είναι ότι εγώ σκέφτηκα, ρε, τι λέει τώρα. Να γίνω τελικός τώρα, γιατί, για ποιο λόγο. Μετά, στην πορεία βέβαια, βλέπω τώρα που έχουμε τόσο καιρό να μιλήσουμε ότι επιμένετε σε αυτό και το προσπαθείτε κιόλας. Να ρωτάω και να απαντάω εγώ μόνος μου καλύτερα. Τι είπατε? Όχι, γιατί δεν σας ακούω και λέω να ρωτάω και να απαντάω εγώ καλύτερα. Πιο εύκολο θα είναι. Κοιτάξτε, κινείται το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούω, ναι. Δεν πειράζει, μου αρέσουν τα δύσκολα. Το είχα πει αυτό πέρυσι τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την προκήρυξη του κυπέλλου, γιατί όπως έπει η προκήρυξη του κυπέλλου ή του πρωταθλήματος βγαίνει τον Ιούλιο. Ναι. Είχα πει λοιπόν τότε ότι θα πρέπει ο τελικός να μπορεί να γίνει και σε άλλη ομοσπονδία, σε άλλη χώρα δηλαδή. Ναι. Είχα πει εγώ πάλι τότε για τη Νέα Υόρκη, το οποίο μπορεί αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω της απόθεσης και της αλλαγής νοοτροπίας, της διαφοράς νοοτροπίας, συγγνώμη, ενώ στην Ευρώπη είναι κατά πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που η προκήρυξη το προβλέπει, και επειδή ο τελικός πρέπει. Και επειδή ο τελικός. Ναι. Και επειδή ο τελικός, είπατε. Ο τελικός, εάν γίνει στην Ελλάδα, πρέπει βάσει της προκήρυξης να γίνει υποχρεωτικά στο Βόλο. Ναι. Διότι έχουμε μία ομάδα εκτός Αθηνών σίγουρη, Λαμία ΠΑΟΚ, και μία ομάδα Αθηνών σίγουρη, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Άρα πάμε Βόλο. Αυτό λοιπόν το οποίο σκέφτηκα είναι ότι αποτελεί, κατά την άποψή μου φυσικά και νομίζω δεν διαφωνεί πολλοί κόσμος, ναι, αποτελεί άνοδο και πρόοδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εικόνα του. Ναι. Αυτός ο τελικός, αντί να γίνει στο Βόλο, στο παρελθόν, δεν ξέρω για φέτος, στο παρελθόν είχαν γίνει επιστουσία στο παράγωγος, θυμόσαστε. Λοιπόν, προτείνω να ξαναπάρουμε τον πρόεδρο, μήπως είναι η συγκεκριμένη γραμμή που έχουμε βρει, να ξαναπάρουμε, θα κλείσω τον πρόεδρο, γιατί δεν θα εκνευριστώ, αλλά να τον ξαναπάρουμε λίγο, τον έκλεισα,
να τον ξαναπάρουμε τον πρόεδρο, μήπως και η... και η επικοινωνία γίνει καλύτερη. Γιατί έχω μερικά σημαντικά πράγματα να ρωτήσω στον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αν και το δίκτυο, έχω μιλήσει πολλές φορές και εγώ στο δρόμο, έχω κάνει τη μισή διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, μιλώντας στο τηλέφωνο, και δεν μου δημιούργησε προβλήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται, μπορεί να είναι και η εταιρεία συγκεκριμένη ή μπορεί να έχουμε το πρόβλημα εμείς, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι ωραίο αυτό τώρα να σταματάει, να μην καταλαβαίνουμε, να μην ολοκληρώνει την απάντηση του πρόεδρου. Ας τον ξανακαλέσουμε, γιατί σίγουρα έχει να μας πει σημαντικά πράγματα, τα οποία θα σχολιάσουμε και στην πορεία βέβαια, έτσι. Θα σχολιάσουμε, έχουμε ανοιχτά θέματα πολλά. Έχουμε τους διαιτητές και ευελπιστώντας ότι η επικοινωνία μας θα είναι καλύτερη τώρα, να κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια. Πρόεδρε, καλησπέρα και πάλι. Ναι, ναι, καλησπέρα, σας ακούω. Τώρα είναι... Θα κοιτάξουμε να σταματήσουμε το αυτοκίνητο για λίγο. Τώρα εδώ, έτσι όπως μιλάμε τώρα, σαν να μπήκαμε σε άλλο χώρο, ας πούμε, να ακούγεστε τέλεια. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Λοιπόν, μου λέγατε ότι απευθυνθήκατε σε κάποιες ομοσπονδίες, ή αυτό το σκέφτηκα εγώ μάλλον να σου το ρωτήσω. Μου λέγατε ότι θέλετε να γίνει ο τελικός στο εξωτερικό, εκεί κάπου χαθήκαμε. Ναι, 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 σαφώς. Mm-hmm. Ναι, θέλουμε να πάμε σε μια χώρα στην οποία φυσικά να υπάρχουν ομογενείς. Δηλαδή δεν έχει μεγάλο νόημα να κάνει κανείς τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, ας πούμε, σε μια χώρα που συμβληθεί. Δεν έχει καμία λογική. Αλλά το να πάμε στη Γερμανία ή στην Αγγλία, με χώρες πλήθος δημοκρατίας και πολλούς φοιτητές, όπως ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει λογική. Αυτό λέμε. Α, στην Αγγλία, γι' αυτό το σκεφτήκατε. Γιατί έχει φοιτητές. Γιατί μου κάνει εντύπωση η Αγγλία. Όχι. Δεν έχει φοιτητές μόνο. Η Αγγλία έχει στο Λονδίνο ειδικά πάρα πολλούς Έλληνες. Και Κυπρίους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη κοινότητα Κυπρίων. Ελλήνων και Κυπρίων. Ναι. Σωστό. Αυτό, γι' αυτό το λόγο λέμε την Αγγλία. Και στη Γερμανία είναι γνωστό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, δεν θέλει να το αναλύσουμε. Δεν μου λέτε η αντίδραση των ομάδων ποια είναι, των τεσσάρων, αυτές που εμπλέκονται τέλος πάντων. Είναι θετική όλων των ομάδων. Τέλεια. Να πω ότι ξέρω, δεν έχει πει κανείς κάτι αντίθετο, ίσα ίσα νομίζω ότι τους αρέσει η ιδέα. Τους αρέσει η ιδέα. Λοιπόν, ναι. Αυτό το κλίμα, αυτό μέχρι πότε θα το ξέρουμε, μπορούμε να οριοθετήσουμε. Ναι. Έχουμε υποβάλει ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα επευλήθησαν μόλις εχθές. Εχθές. Οπότε περιμένουμε την απάντηση. Ναι, εχθές. Πέμπτη, ένα Τετάρτη νομίζω, το άλλο την Πέμπτη. Οπότε περιμένουμε την απάντηση των Ομοσπονδιών. Γιατί αυτά τα ερωτήματα, όπως καταλαβαίνετε, δίνονται στην αντίστοιχη Ομοσπονδία της Αγγλίας, της Γερμανίας. Εάν από εκεί έχουμε απαντήσεις θετικές, θα προχωρήσουμε εκεί. Αλλιώς θα πάμε σε άλλη Ομοσπονδία. Είναι οριστικό ότι σε μία από αυτές τις δύο χώρες θα γίνει, έτσι. Όχι, εκτός αν απαντήσουν αρνητικά ότι δεν έχουν διαθεσιμότητα. Αν απαντήσουν αρνητικά. Αν απαντήσουν αρνητικά, θα κοιτάξουμε και άλλες επιλογές. Μία από αυτές φυσικά είναι η Κύπρος. Η Κύπρος, Είναι πολύ πιο εύκολο από την Γερμανία και η Αγγλία. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε και αν έχει ομοχαιρήσει ή όχι, φυσικά, αφού είναι όλοι το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε ακόμα αποτενθεί στην Κύπρο. Περιμένουμε την απάντηση από την Αγγλία και τη Γερμανία. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, αποφεύγετε ή θέλετε να αποφύγετε, όπως λέμε, ο διάολος στο λιβάνι, το Βόλο. Με τίποτα, στο Παθεσσαλικό. Όχι με τίποτα. Όχι, άμα υποθέσουμε ότι δεν βρούμε κάποια λύση στο εξωτερικό, θα πάμε στο Βόλο. Ο Βόλος, όπως το ξέρετε πολύ καλά, έχει ένα θαυμάσιο γήπεδο, στο οποίο έγιναν και αγώνες πρώτα της εθνικής ομάδας, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα των επεισοδίων. Αυτό δεν το θέλουμε. Ναι, με τίποτα. Κανείς μας δεν το θέλει. Να σας πω επίσης, επειδή ψάχνετε γήπεδο για να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος Novibet, και πολύ καλά κάνετε, θα είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι φρέσκο. Υπάρχουν βέβαια αντιρρήσεις, αλλά okay, ως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί. Να ρωτήσω κάτι, ίσως και με αφέλεια. Προσπαθήσατε να αλλάξετε, μάλλον έχει αλλάξει μήπως ο διαιτητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δεν το έχουμε μάθει? Όχι, πού το βρήκατε αυτό? Όχι, ρωτάω, δεν το βρήκα. Ρωτάω. Όχι, βέβαια. Δεν αλλάζει, τελείωσε αυτό το θέμα. Όχι, ασφαλώς δεν αλλάζει. Μα και δεν υπήρχε και λόγος. Δηλαδή, τι να αλλάξουμε, τι να πούμε. Θα έπρεπε να κάνουμε παρέμβαση στον Μπένετ. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον διαιτητή. Αλλά θα έπρεπε να το πούμε να αλλάξει έναν διαιτητή ο οποίος είναι UEFA Elite.
Τι να του πεις, άλλαξε υπήρχε... νητή ο οποίος είναι στην ελίτ κατηγορία. Εγώ συμφωνώ, αλλά υπήρχε έντονη αντίδραση χθες και μάλιστα είχαμε μια σειρά από ανακοινώσεις, κυρίως από την πλευρά του Ολυμπιακού που διαφωνούσε με τον διαιτητή και μάλιστα αποκάλεσε την Ομοσπονδία ότι υπάρχει μια συμμορία εκεί εναντίον του Ολυμπιακού, ας πούμε. Κατάλαβα εγώ, με τα λίγα που γνωρίζω, ας πούμε. Αυτό εντάξει, το τις ανακοινώσεις τις έχουμε δει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα, όχι μόνο δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί ρωτήσανε στην αρχή εχθές αν μπορεί να αλλάξει ο διαιτητής και είπα δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί πού θα βρει άλλον πέμπτη μεσημέρι για να φέρει στην Ελλάδα μετά από δύο μέρες, αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούσε τεχνικά να αλλάξει ο διαιτητής, είναι ότι δεν υπήρχε και λόγος να αλλάξει, διότι σας είπα και πριν, τι θα λέγαμε στον αρχιδιαιτητή, τον κύριο Μπένετ, γιατί αυτός τον αλλάζει, δεν μπορώ εγώ να τον αλλάξω, ούτε ή από γενικότερα, τι θα του λέγαμε. Ότι να αλλάξει ένας διαιτητής UEFA Elite, δηλαδή κορυφαίος διαιτητής, για κάποιον λόγο που σχετίζεται με κάποια σχέση που έχει στο παρελθόν, με κάποιον που ήταν πιο πριν, δεν, αυτά δεν τα ακούει ο άνθρωπος αυτός. Δεν υπάρχει πιθανότητα να τα ακούσει, γι' αυτό και δεν μπορούσε και δεν υπήρχε και λόγος να αλλάξει ο διαιτητής. Δεν τα ακούει, εννοείται, δεν θέλει να τα ακούσει ή δεν φτάνουν μέχρι αυτόν αυτά που τα κωμικοτραγικά που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, ας πούμε. Όχι, όπως... φτάνουν μέχρι αυτόν. Όταν λέμε δεν τα ακούει, εννοούμε με την έννοια δεν τα αποδέχεται. Δεν τα αποδέχεται. Υπό αυτή την έννοια λέω δεν ακούει. Ότι δεν αποδέχεται τέτοιες περιγραφές ικανές να τον οδηγήσουν σε αλλαγή διαιτητή. Επίσης αυτό μου κάνει εντύπωση και είναι καλή ευκαιρία να σας το ρωτήσω. Όταν έρχεται ένα ντέρμπι, στην προκειμένη περίπτωση όπως έρχεται την Κυριακή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο κύριος Μπένετ λίγες μέρες πριν το ντέρμπι ψάχνει τον διαιτητή να τον φέρει δηλαδή στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζει το πρόγραμμα να έχει κάνει μια έρευνα αγοράς που λέει ο λόγος, ας πούμε, για να μην φτάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να λέμε ποιος θα έρθει. Όχι, φυσικά και δεν γίνεται αυτό. Ένα μήνα πριν τουλάχιστον αρχίζει και ψάχνει για ένα διαιτητή και κάνει τα σχετικά email, κάνει την επικοινωνία που απαιτείται με τις ξένες ομοσπονδίες, με ξένους διαιτητές, έτσι ώστε να μπορείς να βρει άκρη. Πολύ πριν το κάνει. Τελευταία μέρα δεν μπορεί και να βρει. Δηλαδή, αν θελήσει να πάει Τετάρτη και να βρει διαιτητή για την Κυριακή, δεν θα βρει τίποτα. Γιατί όλοι έχουν κλείσει. Όλοι παίζουν. Δεν μπορείτε να περιμένουν εμάς και την ΚΕΔ και την ΕΠΟ και τον Μπένετ. Εμάς θα περιμένουν. Αυτό ακριβώς. Άρα για τον διαιτητή που επέλεξε να σφυρίξει την Κυριακή που είναι ελίτ, έψαχνε ένα μήνα πριν για να τον φέρει στην Ελλάδα, ένα έτσι. Κοιτάξτε, ένα μήνα το λέω εγώ. Μπορεί να είναι τρεις εβδομάδες, μπορεί να είναι περισσότερες. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο πριν από την εβδομάδα που τρέχει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν αυτή την εβδομάδα το ανακοινώνει, που το ανακοίνωσε Πέμπτη όπως ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι το έχει κάνει τουλάχιστον 10, 15, 20 μέρες πριν. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα αρκετά πιο πριν. Αλλιώς δεν βρίσκει. Δεν είναι θέμα ότι το κάνει αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για να είναι αυτός έτοιμος, είναι γιατί δεν θα βρει εάν ζητήσει Τετάρτη για Κυριακή. Εννοείται. Δεν βρίσκει, απλά ήταν μια ερώτηση που έπρεπε να γίνει η διευκρίνηση, γιατί πολλοί πιστεύουν αυτό το πράγμα, ότι τελευταία στιγμή όποιον βρήκαμε τον φέραμε, ας είναι και από την κατηγορία elite. Επίσης να ρωτήσω για το συγκεκριμένο, όχι για το συγκεκριμένο διαιτή, για την προσπάθεια που κάνει, ας πούμε, η ΚΕΔ μέσω του κυρίου Μπένετ. Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα το τελευταίο διάστημα? Δηλαδή υπάρχουν ομοσπονδίες που απαντούν αρνητικά, που δεν θέλουν να στείλουν διαιτητές πρώτης γραμμής στην Ελλάδα να διευθύνουν παιχνίδια ή όχι? Το είδα να γράφεται γι' αυτό. Υπάρχουν, διότι όλες οι μεγάλες ομοσπονδίες, δηλαδή οι πέντε μεγάλες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Αγγλία, όπως ξέρετε δεν στέλνουν διαιτητές. Καθόλου. Δεν στέλνουν. Ζητάει, αλλά δεν έρχονται. Δεν στέλνουν γιατί δεν έχουν ή δεν στέλνουν γιατί δεν θέλουν? Δεν μπορώ να το ξέρεις αυτό. Δεν σου λένε δεν έχω διαθεσιμότητα. Τι θα πει αυτό? Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Δεν στέλνουν καθόλου. Γι' αυτό και η κατηγορία κατά του Μπένετ, τώρα μιλάμε, ότι γιατί βρίσκει από το κάτω ράφι, γιατί βρίσκει από χώρες που ποδοσφαιρικά δεν είναι πολύ δυνατές, οφείλεται σε ότι οι μεγάλες δεν στέλνουν. Οι μεγάλες ομοσπονδίες, οι μεγάλες χώρες, ποδοσφαιρικά. Ναι. Δεν στέλνουν. Ναι, αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε. Δηλαδή, δεν στέλνουν γιατί δεν θέλουν ή θεωρούν το πρωτάθλημά μας ή ότι είναι πρόβλημα για αυτούς να έρθουν εδώ γιατί τους αντιμετωπίζουμε με καχυποψία ή δεν τους σεβόμαστε ή γιατί δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο.
στις ομοσπονδίες. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Δεν εξηγούνε, δεν σου λένε γιατί δεν στέλνω, σου λένε δεν έχω διαθεσιμότητα, δεν έχω διαιτητή να σου στείλω. Τέλος. Το γιατί δεν μπορεί να το ξέρουμε εμείς. Mm-hmm. Τώρα στη σημερινή συνέλευση τελειώσατε, φύγατε, γιατί μου λέτε τώρα ότι είστε καθοδόν. Φεύγετε ευχαριστημένος από όσα συνέβησαν εδώ, όσα συζητήσατε και όσα αποφασίσατε, ή πάλι φεύγετε έτσι με μια γεύση ενόχλησης ότι δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλατε εσείς? Γιατί βλέπω πολύ κόντρα, πολύ φασαρία βλέπω. Αυτά σήμερα δεν είχε μεγάλη κόντρα, όχι. Αυτά που ήταν να περάσουμε τα περάσαμε. Δηλαδή οι 5 μέρες που θέλαμε πάρα πολύ, δηλαδή οι διαιτητικές, οι δικαστικές αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΟ να βγαίνουν σε 5 μέρες και να μην έχουμε το περισσότερο δράμα μακεδονικού Κοζάνης να σταματήσει όλο το πρωτάθλημα για 1,5 μήνα και να μην παίζουν οι ομάδες. Αυτό πέρασε. Επίσης πέρασε να γίνει γραφείο της ΕΠΟ για φυσικά για γραμματιακή υποστήριξη στη Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο το είχα πει εγώ προεκλογικά, ναι. Και μετά από πρόταση του κ. Σάββα Δημητριάδη της ΕΠΣ Μακεδονίας αυτό ήδη εγκρίθηκε. Ήταν δύο σημαντικά θέματα. Επίσης είπαμε ότι πρέπει να ζητήσουμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αλλάξει ο νόμος ούτως ώστε να έχουμε δικαστικά όργανα της ΕΠΟ και στην Θεσσαλονίκη, ώστε οι δίκες που αφορούν ομάδες της Βορείου Ελλάδος να διεξάγονται εδώ. Και αυτό δηλαδή ελήφθη απόφαση να ρωτήσουμε, να υποβάλουμε αίτημα τέτοιο στον Υπουργό για να αλλάξει ο νόμος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είμαστε σχετικά σε αυτά τα οποία θέλαμε να περάσουμε, περάσανε. Άρα φεύγετε ικανοποιημένος, ας πούμε, και ότι κάτι θετικό ναι. Βγήκε. Με αυτό το κακό που γίνεται στη Super League 2, το πρωτάθλημα αυτό το καημένο, δηλαδή με στεναχώρια το παρακολουθούμε, γιατί έχει και πέρα από τις β' ομάδες των μεγάλων ομάδων, είναι και μια διοργάνωση που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και βλέπω τώρα ότι προβλήματα υπάρχουν, είναι κρίμα δηλαδή όλο αυτό που γίνεται. Αυτό το πρωτάθλημα θα πάει καλά μόνο όταν μειωθούν οι ομάδες, κάτι το οποίο προβλέπεται βέβαια, να μειώνεται κάθε χρόνο, αλλά ακόμα αργούμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο οι ομάδες να είναι 16, 18, 14, δεν σηκώνει παραπάνω ομάδες και δεν βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η άποψη μου. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για να οκληρώσουμε, να σας αφήσω να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Τι αίσθηση έχετε για το παιχνίδι της Κυριακής? Τα πάνε όλα καλά? Όχι, ποιος θα κερδίσει? Δεν ρώτησα ποιος θα κερδίσει. Είπα τι αίσθηση, τα πάνε όλα καλά? Γιατί είχαν πολύ φασαρία τις τελευταίες ημέρες γι' αυτό. Συνήθως όταν υπάρχει πολύ φασαρία το παιχνίδι είναι ήπιο. Αυτό λέει η ιστορία μέχρι τώρα και η πρακτική στο ποδόσφαιρο. Όταν προηγείται τεράστια φασαρία δεν γίνεται τίποτα. Επίσης κάτι που πήγα να ξεχάσω, αμά θα χτυπούσα το κεφάλι μου αν λέγαμε για τώρα. Ήθελα να σας το ρωτήσω και το ξέχασα. Με συνεπήραν οι προηγούμενες απαντήσεις σας. Μέσα στη βδομάδα είχατε μια τοποθέτηση έτσι για αυτό που έγινε στο ΑΕΚ Άρης, που για μένα ήταν ok, δεν ήταν η προσωπική σας άποψη. Ήταν, μας μεταφέρατε ή δημοσιοποιήσατε αυτό που συζητήσατε με τον κύριο Μπένετ και είπατε ότι ο Μπένετ μου είπε αυτό. Δεν είπατε ότι εγώ πιστεύω σαν Μπαλτάκος ότι ήταν απέναντι ή δεν ήταν απέναντι. Βέβαια, μα και πότε. Ναι. Αυτό δεν θα ήταν τελείως τρελό να το πω. Όχι, εγώ ήμουν ok με όλο αυτό και δεν κατάλαβα γιατί υπήρχε φασαρία, αλλά ok. Εντάξει, ο καθένας πώς το αντιλαμβάνεται, πώς το εισπράττει. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι πάνω σε αυτό? Διάβασα ότι θέλετε ο αρχιδιαιτητής, όπως γίνονταν παλιά με τον κύριο Κλάντεμπεργκ, να τοποθετείτε για μερικές φάσεις συγκεκριμένες που σηκώνουν πολύ φασαρία, πολύ σκόνη. Πάρα πολύ. Το θέλω πολύ και θα σας πω. Γι' αυτό και έκανα την αρχή. Δεν πρόκειται να κάνω συνέχεια αυτό το πράγμα, αλλά έκανα την αρχή για να οδηγήσω τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι πρέπει να υπάρχουν εξηγήσεις. Όταν δηλαδή υπάρχει μια φάση στην οποία οι απόψεις είναι τελείως αντικρουόμενες, είναι μαύρο-άσπρο, ο ένας λέει ήταν, ο άλλος λέει δεν ήταν, θα πρέπει να βγαίνει το επίσημο θεσμικό όργανο που είναι η ΚΕΔ και να λέει ότι αυτό εμείς το εκτιμούμε έτσι. Και αν τυχόν ο διαιτητής έχει κάνει λάθος, είναι αυτονόητο θα τιμωρείται. Ναι. Εάν ο διαιτητής το έχει κάνει σωστά, παρότι αντίθετα είναι αντίθετη κοινή γνώμη, θα πρέπει η ΚΕΔ να εξηγεί για ποιο λόγο ο διαιτητής το έκανε σωστά. Για να μην τρελαίνονται οι φύλακτοι. Αυτό. Και πώς εσείς, ένας εξαιρετικός νομικός όλα αυτά τα χρόνια, με τεράστια εμπειρία, δεν έχετε καταφέρει να πείσετε τον κύριο Μπένετ να το κάνει αυτό το πράγμα? Μα αυτό σας λέω, ότι τον έπεισα. Πώς δηλαδή, τον πείσατε? Η κουβέντα που κάναμε. Ναι. Σας πω. Ναι. Η κουβέντα που κάναμε, ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν ήταν έτοιμος όμως. Δηλαδή, ευθυδιάστηκε όταν το είπα αυτό το πράγμα. Ότι μου λέει, ναι, αυτό πώς θα γίνει. Ευθυδιάστηκε. Του λέω λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα το πω εγώ.
θα πω εγώ αυτά που μου είπατε ναι. και ετοιμαστείτε από την άλλη εβδομάδα να το λέτε κι εσείς. Δηλαδή πώς θα γίνει, όχι δεν έχουμε ένα, να το πω, δεν είχαμε την περίπτωση Κλάντεμπεργκ που έβγαινε τη Δευτέρα την Τρίτη και μας έλεγε ότι αυτή η φάση, ακούγαμε και τις συνομιλίες των διαιτητών, αυτό ήταν ωραίο, ναι. αυτό γιατί δεν συνεχίστηκε. Δεν ξέρω, γιατί το διέκοψε ο ίδιος ναι. ο Κλάντεμπεργκ. Τώρα άλλαξε ο Κλάντεμπεργκ. Ωραία, αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το ήθελα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, γιατί οι αντικρουόμενες απόψεις, όπως είπα και πριν, τρελαίνουν τον κόσμο. Ναι. Εκείνο το οποίο θέλω και αυτό και προσπαθώ να το κάνω και το έκανα εγώ, ξεκίνησα εγώ δηλαδή για να κάνω την αρχή, είναι ότι θα πρέπει να βγαίνει το επίσημο θεσμικό όργανο και να λέει ισχύει αυτό. Ωραία, άρα εσείς είπατε στον κύριο Μπένετ ότι θα βγάλω εγώ το δύσκολο αυτή τη στιγμή και μετά θα το συνεχίσετε ναι. εσείς. Δηλαδή τι θα γίνεται από πότε? Αυτό που έκανε ο Κλάτεμπεργκ. Ό,τι έκανε ο Κλάτεμπεργκ. Θα γίνει από πότε? Κανονικά θα γίνει, πρέπει να γίνει από την Τρίτη που μας έρχεται. Την Τρίτη. Δηλαδή ό,τι γινόταν επί Κλάτεμπεργκ θα βγαίνει ο κύριος Μπένετ και θα στέλνει αυτό το βιντεάκι που θα μας εξηγεί τι έγινε στις φάσεις. Ό,τι γινόταν επί Κλάτεμπεργκ, προσωπικά αυτό θέλω να πω. Επανέρχεται δηλαδή. Όχι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε τώρα. Επανέρχεται αυτό το πράγμα. Αυτό λέω. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να γίνει για 10, 20, 30 φάσεις. Θα γίνεται για τις πιο σημαντικές που απασχολούν την κοινή γνώμη. Δεν θα γίνεται για. Γιατί δεν γίνεται και πρακτικά να το κάνει ο άνθρωπος για όλες τις φάσεις. Ναι, εννοείται. Μα ό,τι γινόταν πριν. Προκαλέσει... Ό,τι ακριβώς ναι. Α, επανέρχεται αυτό. Αυτό είναι η δυσάρα. Ότι επανέρχεται. Για να τουλάχιστον έχουμε ένα μπούσουλα, να ξέρουμε. Και θα το κάνει από την ερχόμενη εβδομάδα. Εγώ αυτό έχω ζητήσει. Από την επόμενη εβδομάδα να εξηγούν, και όχι ο Μπένετ προσωπικά, ολόκληρη και να εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο έγινε μια φάση, ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, ό,τι κάρτα είναι. Θα πρέπει να υπάρχει, αν απασχολεί φυσικά και αν είναι ένα μείζον θέμα, γιατί οι κίτρινες κάρτες είναι δεκάδες φορά. Άρα εσείς πρόεδρε κάνατε την πρόταση την οποία αποδέχτηκε ο κύριος Μπένετ και θα γίνει πράξη από αυτήν την εβδομάδα, δηλαδή μετά από αυτή την αγωνιστική. Εγώ αυτό του το είπα, περιμένει ένα τηλεφώνημα από μένα που δεν μπορούσα να το κάνω γιατί είχα τη Γενική Συνέλευση χθες και σήμερα και ήμουν απασχολημένος αυτό. Θα τον πάρω τηλέφωνο ίσως και σήμερα, σίγουρα αύριο, ναι. για να του πω ότι πρέπει κάθε Τρίτη να γίνεται αυτό το πράγμα και να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Στην αρχική κουβέντα που κάνατε δεν το αντιμετώπισε αρνητικά. Όχι, μα γι' αυτό και μου έδωσε τα στοιχεία. Δεν αντέδρασε, ας πούμε, να πει, όχι, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, τι είναι αυτά τώρα κτλ. Δεν είπε. Όχι, δεν αντέδρασε, αλλά καταρχήν μου έδωσε τα στοιχεία. Αυτά που εγώ είπα, ότι ο παίχτης κοιτάει εδώ, κοιτάει αλλού κτλ. Εγώ δεν τα ξέρω. Ναι, εννοείται. Εκείνος μου έδωσε τα στοιχεία. Αυτός μου είπε ότι για ποιο λόγο τεχνικά δεν ήταν πέναλτι. Δεν είναι δική μου άποψη, ούτε έχω τέτοιες γνώσεις και δεν έχει κανείς πιστεύω ότι είναι. Μόνο οι ίδιοι έχουν πέναλτι. Βέβαια. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε το τελευταίο. Να και κάτι καλό που βγαίνει. Επίσης, μήπως ρωτήσατε τι είδε ο κύριος Διαμαντόπουλος στο ΒΑΡ γιατί το κατήργησε την προηγούμενη αγωνιστική και δεν έδωσε το πέναλτι. Και έδωσε πέναλτι. Όχι, δεν μπαίνω, όχι. Όχι δεν μπήκατε εκεί, όχι, ούτε αστείο. Ναι, γιατί ήταν. Αλλά πιστεύω πρέπει να σταματήσουμε τώρα εδώ, γιατί έχουμε και ταξίδι εμείς. Ναι, ναι. Όχι, γιατί υπήρξε διαιτητής που κατήργησε το ΒΑΡ, που τόσο το αγαπάμε το ΒΑΡ, και ξαφνικά μας είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος ότι δεν υπάρχει ΒΑΡ, ό,τι βλέπω εγώ. Γι' αυτό λέω, μήπως το συζητήσετε με τον κύριο Μπένετ. Δεν έγινε αυτό, Εντάξει, οκ. Okay. Καλό ταξίδι, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.